Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την ετήσια βραδιά αγάπης που διοργανώνει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Μια βραδιά η οποία σε συνέχεια της πολυδιάστατης δραστηριότητας των μελών του Συνδέσμου στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής και αξιέπαινης πραγματικά αποστολής του. Αποστολή άμεσα συνυφασμένη, αφενός με την προσφορά υπηρεσιών ανακούφισης φροντίδας στους καρκινοπαθείς και αφετέρου την πολύπλευρη στήριξη προς τις οικογένειες τους. Μια αποστολή που επιτελείται με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των δύο κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας της Αροδαφνούσας και του Ευαγόριου, την κατοίκον φροντίδα ασθενών σε όλη την Κύπρο και τρίτον την διαφώτιση του κοινού για θέματα σχετικά με την σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου. Δράσεις, φίλες και φίλοι, που καθιστούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του πολύτιμο συνοδοιπόρο και αρρωγό του κράτους και των υπηρεσιών υγείας όσον αφορά την προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σημειώσω πως συνεπίκουρη στην προσπάθεια του Συνδέσμου για βελτίωση και επίλυση των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς αλλά και οι οικογένειες τους, προχωρήσαμε στη λήψη μιας σειράς στοχευμένων αποφάσεων. Ενδεικτικά και μόνο σημειώνω την ανάπτυξη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ένας των πρωταρχικών σκοπών της πρόσφατα συσταθήσας Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου. Την πρόθεση της ετοιμασίας νομοθεσίας για την ανακουφιστική φροντίδα υγείας με ανθρωποκεντρική και πολυθυματική προσέγγιση, την αναβάθμιση και επέκταση των ανιχνευτικών πληθυσμιακών προγραμμάτων. Και είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση που χαιρετίζω το γεγονός πως στη βάση της στρατηγικής που υιοθετήθηκε, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και το σύνολο των αρμοδίων οργανώσεων, στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο τους καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας. Μια στρατηγική προς την οποία θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε, ενδυναμώνοντας πέραν των δικών μας πολιτική, την δραστηριότητα που αναλαμβάνουν τα μέλη των σχετικών με τον καρκίνο οργανώσεων. Αυτή η απόδειξη της αναγνώρισης του έργου που επιτελεί ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος αποτελεί και η κρατική χορηγία κατά το 2021 ύψους 900.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθοριστική σημασία των κοινών προσπαθειών υπήρξαν πάντοτε οι δικές σας ανιδιοτελείς πράξεις, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και της ευημερίας των καρκινοπαθών συμπατριωτών μας. Είναι στον εθελοντισμό και την κοινωνική ευαισθησία όλων εσάς που επενδύει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου προκειμένου να συνεχίσει να θέτει και να υλοποιεί στόχους. Αυτούς ακριβώς τους στόχους εξυπηρετεί και η εκδήλωση που φέτος διοργανώνεται. Είμαι πεπισμένος πως όλοι μαζί, ως κρίκη μιας μεγάλης αλυσίδας κοινωνικής αλληλεγγύης, θα δώσουμε μέσα από την συνεισφορά μας συνέχεια στην μεγάλη αυτή προσφορά του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Λες και φίλοι, την ίδια στιγμή θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας αλλά και να επενέσω την Little Κύπρου, η οποία μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συμπαραστάτες του Συνδέσμου. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω και τις θερμότατες ευχαριστίες, την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας
και το υπόλοιπο προσωπικό και κυρίως τους εθελοντές που πλαισιώνουν τη λειτουργία του Συνδέσμου, οι οποίοι χάρη στην ξεχωριστή αφοσίωσή τους αναδεικνύονται σε πηγή ελπίδας για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σας βεβαιώ πως αναγνωρίζοντας πως το πολυσήμαντο έργο που επιτελείτε, η πολιτεία θα είναι εκαθήκοντος στο πλευρό τόσο εσάς όσο και των πασχόντων συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας.